Ένα τοπί κλουξ κόλλα Plus and Light είναι πρωτομπυλών και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έδωσαν συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο King George Palace στην Αθήνα, όπου παρουσίασαν τα όσα θα διαδραματιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. Μάλιστα, φέτος το πικ στην Πάτρα οι επισκέπτες άλλων περιοχών θα μπορούν να φτάσουν με ταχύτητα και ασφάλεια μέσω των νέων αυτοκινητόδρομων. Ήταν μια τρελή ιδέα, η οποία όμως την υλοποιήσαμε και αυτή τη στιγμή μόνο ικανοποίηση μπορούμε να αισθανθούμε όταν αυτό το πράγμα είχε αναγνωριστεί από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Πρωταθλητές Ευρώπης που ήρθαν και τρέξαν στο πικ τα προηγούμενα χρόνια είπαν ότι είναι το καλύτερο event πόλης που υπάρχει στο CART. Η επιτυχία του για μια ακόμα χρονιά θα είναι δεδομένη. Έχω πει και πέρσι, ο Θεός είναι μαζί μας και έχουμε καλό καιρό εκείνο το διήμερο. Και βέβαια σας περιμένουμε όλους να ξαναγιορτάσουμε, γιατί είναι μια μεγάλη γιορτή με πολλά events. Η πίστα του πικ δεν είναι η Ολυμπιώδος. Η Ολυμπιώδος έχει αναβαθμιστεί, είναι ένας ασφαλής αυτοκινητόδρομος, δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει μια κλειστή πίστα αγώνων. Ο Τάκης Πουρναράκης είναι εδώ και αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπος που παρουσιάζει τους αγώνες του ΠΙΚ, έχοντας αφήσει το δικό του στίγμα στη διοργάνωση, την οποία τηλεοπτικά θα καλύψει ζωντανά το Ιόνιαν με 11 κάμερες και drones σε πανελλαδικό μάλιστα δίκτυο. Είναι ένας αγώνας και ένα θέαμα το οποίο ζουν επί δήμερο οι πατρινοί και πραγματικά ανεβάζει, φτιάχνει την ψυχολογία τους. Βλέπουμε 40-50.000 κόσμου να έρχονται εκεί να παρακολουθούν δωρεάν θέαμα υψηλού επίπεδου, αγώνες και ταυτόχρονα, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πούμε, και μια συναυλία με καλλιτέχνες καταξιωμένους, επίσης όλα αυτά δωρεάν. Τηλεοπτική μετάδοση για το ΠΙΚ θα είναι από το Ionian Channel και μέσω δίκτυου περιφερειακών καναλιών ΟΤΕ και ΝΟΒΑ στα μπουκέτα του θα προβληθεί σε όλη την Ελλάδα, θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα η εικόνα, με απευθείας μεταδόσεις τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Ο αντιτάρχης του αγώνα, Στέλιος Καγιάφα, στάθηκε στο γεγονός ότι φέτος ο κόσμος του ΠΙΚ αλλάζει και γυρίζει ανάποδα. Άλλαξε κίνηση, πήγε στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου. Θεωρώ ότι θα είναι λίγο πρωτόγνωρο έτσι, για τους οδηγούς, κάτι διαφορετικό. Η φορά είναι αντίθετη, η διαδρομή είναι ίδια. Η φορά είναι αντίθετη. Αυτό που αλλάζει σε μένα και στο ναό που έχει το κομμάτι του αγώνα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Θεωρώ ότι γίνεται όμως μια πολύ καλή δουλειά και από τη μεριά του promoter και από τη μεριά της Λέσχης που διαθέτει πάνω από 40-45 άτομα για αυτήν την οργάνωση. Στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου υπήρξε και ένας σύντομος χαιρετισμός από εκπροσώπους Αχαΐας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κυβερνητικά στελέχη. Αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να παίρνουν και την κοινωνική της διάσταση και η κοινωνική της διάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πώς θα κάνουμε πιο ασφαλής την οδήγησή μας. Η τρέλα κάποιων ανθρώπων, θα το λέω κάθε χρόνο, η τρέλα κάποιων ανθρώπων που τους άρεσε ο μηχανακίνητος αθλητισμός, η προσπάθεια για εξωστρέφεια της πόλης λίγων πατρινών, γιατί ξέρετε οι περισσότεροι δεν είχαν όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία την αίσθηση ότι αυτό το προϊόν, γιατί προϊόν είναι, θα μπορούσε να είναι εξωστρεφές, έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή για μένα, μετά το καναβάλι, το δεύτερο σημαντικότερο θεσμό της πόλης. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσους εργάστηκαν και σε όλους όσους στήριξαν αυτή και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Εγώ θα είμαι πάντα στο πλάι σας σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω. Σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση παίζουν και οι χορηγοί που στηρίζουν την προσπάθεια της Πάτρας να καταστεί πρωτεύουσα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εμείς σαν ΕΚΟ προσπαθούμε να βοηθάμε στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, χορηγώντας μεγάλες διοργανώσεις όπως το ΠΙΚ βέβαια και το Ράλι Ακρόπολης. Και σε αυτό προσβλέπουμε στο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η διοργάνωση για τις τοπικές κοινωνίες, για τον κόσμο, για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είναι εξωστρεφής, είναι δημιουργική, συνεργάζονται πάρα πολύ, είναι επικοινωνιακή, μπορεί να τη δει κανείς σε πάρα πολλά μέσα σε όλη την Ελλάδα και είναι μια εκδήλωση που αξίζει στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη αυτής της χώρας. Άρα μας αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό συμμετέχουμε. Η δράση εντός της πίστας αναμένεται να είναι έντονη, ενώ και φέτος δεν θα λείψουν και τα event που θα κόψουν την ανάσα των θεατών. Είναι ένα σιρκουί πόλης που πραγματοποιείται σε κλειστούς κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, οι οποίοι τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου σφίζουν στην κυκλοφορία. Οι θεατές στον αγώνα είναι πολλοί και κάθε χρόνο γίνονται και περισσότεροι. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμος Πατρέων και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου. Αρρωγή είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Λόγος Πατρών και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών.